Πάμε να ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ ωραία και πολύ εύκολη συνταγή για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Άκρος καλοκαιρινή, πολύ ελαφριά και δεν είναι άλλη από κοχύλια γεμιστά με σπανάκι και ρικότα. Όπου στο τέλος, όταν θα το τρώμε, σκεφτείτε, θα μας αφήνει και μια ελαφριά επίγευση λεμονιού. Οπότε, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, θα τα εξηγήσουμε όλα. Να δούμε τι είναι αυτά τα κοχύλια, γιατί δεν έχουμε παίξει ποτέ εδώ πέρα στην εκπομπή κοχύλια. Να μάθουμε και αυτό το ζυμαρικό, πολύ ιδιαίτερο. Οπότε, για τα κοχύλια γεμιστά με σπανάκι και ρικότα θα χρειαστούμε 280 γραμμάρια κοχύλια μεγάλα, βρασμένα. Προσοχή, βρασμένα, όχι ομά. 260 γραμμάρια baby σπανάκι. 250 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη. Ξύσμα από δύο λεμόνια. 400 γραμμάρια χυμό ντομάτας. 1/4 κουταλάκι του γλυκού μοσοκάριδο τριμμένο. 250 γραμμάρια ρικότα. 3 φέτες ψωμί του τοστ θρηματισμένες. Πάμε να δώσουμε υφή τώρα στο φαγητό μας. Γι' αυτό θα βάλουμε και το ψωμάκι. Και ακόμα για περισσότερη γεύση θα βάλουμε 30 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. 1/4 του μάτσου θυμάρι, μόνο τα φύλλα θέλουμε ψιλοκομμένα. Ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Πολύ απλά υλικά. Εύκολα που μπορούμε να τα βρούμε στο σούπερ μάρκετ, έτσι είναι η εποχή τους, και το σπανάκι το baby, φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κανονικό σπανάκι, αφού πρώτα όμως πρέπει να το καθαρίσουμε από τα κοτσανάκια του. Σωστά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Να δούμε τι είναι τα κοχύλια. Τα κοχύλια όπως βλέπετε είναι αυτά, μοιάζουν με κοχύλια, είναι μεγάλο ζυμαρικό, μόνο μη μου μπερδευτείτε με τις αχιβάδες. Γιατί υπάρχει στο σούπερ μάρκετ και ένα άλλο ζυμαρικό το οποίο είναι πιο μικρό από τα κοχύλια που ονομάζονται αχιβάδες. Οπότε εμείς θέλουμε να αναγράφει πάνω η συσκευασία κοχύλια γιατί τα μικρότερα ζυμαρικά δεν μπορούμε να τα γεμίσουμε. Έτσι είναι κατανοητό. Οπότε, όπως είμαστε εδώ πέρα τώρα, έχω εδώ νεράκι που βράζει και θα ρίξω μέσα τα κοχύλια μας. Και να σας πω ένα μυστικό. Ρε παιδιά, έτσι όταν πώς βράζουμε τα μακαρόνια και πώς πρέπει να είναι το νερό των ζυμαρικών. Οι Ιταλοί λένε ότι όταν βράζουμε τα ζυμαρικά πρέπει το νερό να έχει γεύση της θάλασσας. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ αλμυρό. Ούτως ώστε να μην χρειάζεται κάτι μετά όταν θα το μαγειρέψουμε, να μην βάλουμε πολύ αλάτι μέσα στο φαγητό μας. Ο ιδανικός, παρακαλώ, ό,τι απορία έχετε παρακαλώ να τη λύσουμε εδώ πέρα. Το ιδανικό μαγείρεμα για τα κοχύλια είναι περίπου 12 με 13 λεπτά. Όμως και λίγο αλτέντε να μου τα κρατήσετε, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα γιατί μετά θα τα βάλουμε μέσα στο φούρνο. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείτε με τις μουσικές επιλογές. Με έχετε τρελάνει σήμερα, να πούμε. Οπότε, 12 λεπτά και τα κοχύλια μας τα ανακατεύουμε και τα αφήνουμε έτσι στην άκρη. Μετά από περίπου 12 λεπτάκια, βλέπετε ότι τα κοχύλια μου έχουν βράσει, έχουν μεγαλώσει σε όγκο και έτσι είναι πιο εύκολο τώρα να τα γεμίσουμε. Βλέπετε ότι έχει ανοίξει όλη η επιφάνειά του και είναι πιο εύκολο μετά να βάλουμε τη γέμισή μας. Οπότε, το πρώτο στάδιο της συνταγής μας είναι πανέτοιμο. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τη γέμιση. Θα πάτε ζαβλαμά με τη γέμιση που θα φτιάξουμε. Έχουμε... Καλά! Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα κατσαρολάκι ή ένα τηγάνι μεγάλο, ό,τι εσείς θέλετε και το έχω βάλει σε δυνατή φωτιά. Ήρθε η ώρα να τσιγαρίσω το σπανάκι μου. Ξαναλέω, μπορείτε να βάλετε και κανονικό σπανάκι αρκεί να μου το καθαρίσετε. Απλά για πιο γρήγορα και εύκολα. Βάζουμε baby σπανάκι. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Δυνατή η φωτιά, ακούσατε με το που έριξα μέσα το σπανάκι, άρχισε και τσιτσίριζε. 260-280 γραμμάρια είναι αρκετά. Η συνταγή που σας έχω δώσει είναι για περίπου 4 με 5 άτομα. Έτσι, 4 άτομα τρώνε, βλέπετε, μια μερίδα, τρώνε βασιλικά ωραία. Ανακατεύουμε λοιπόν και όπως ανακατεύουμε θα προσθέσουμε μέσα στο σπανάκι λίγο αλάτι, όχι πάρα πολύ γιατί θυμηθείτε τι είπαμε, έχουμε βάλει πολύ αλάτι μέσα στο νερό. Γιατί? Γιατί όταν βράζουμε τα μακαρόνια θέλουμε το νερό να έχει τη γεύση της θάλασσας. Πρέπει να το θυμάστε αυτό έτσι για να σας διευκολύνει και να σας γίνουν ακόμα πιο νόστιμα τα ζυμαρικά σας. Και φυσικά λίγο πιπέρι. Το αλάτι που ρίχνουμε μέσα στο σπανάκι μας βοηθάει ούτως ώστε να φύγει όλη η υγρασία, το βλέπετε εδώ πέρα, να φύγει όλη η υγρασία από το σπανάκι. Επειδή είναι κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η Κατερίνα καινούριου βγάλε. Καλημέρα, κόρη μου. Κατερίνα μου. Είπα να σε απαντήσω. Καλημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Μαμά, καλημέρα. Με έχεις πάρει 10 τηλέφωνα.
Καθυστέρησα, μην αγχώνεσαι, είμαι καλά. Καλά είναι η Κατερίνα μας. Είμαι σίγουρος, Κατερίνα, ότι φοβηθήκαμε στο σπίτι. Λέει τι έγινε. Πού είναι η Κατερίνα. Πράγμα, οι γονείς μου έχει πάρει 10 τηλέφωνα. Όλα καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Επειδή έχει πολύ ωραία συνταγή, είπα να τον αφήσω μόνο του σήμερα. Να μην μιλάω. Όχι, όχι, Κατερίνα μου. Εγώ είπα στον κόσμο ότι θέλω μέχρι να έρθει να στα έχω έτοιμα για να μπορεί να απολαύσει να είσαι δυνατή και ντούρα, να πούμε. Κοχύλια με σπανάκι και ρικότα. Νομίζω είναι από τι πιο ωραίε συνταγέ. Και ελαφριά για καλοκαίρι. Και ελαφριά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα μου, εγώ έχω εδώ πέρα ξεκινήσει, έχω βράζει τα κοχύλια μου και έχω σοτάρει εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το σπανάκι. Ο εχθρός λοιπόν, όπως έλεγα, σε αυτή τη συνταγή μας είναι η υγρασία. Επειδή είναι ήδη βρασμένα τα κοχύλια μας, δεν θέλουμε πάρα πολύ υγρασία, έτσι. Με είδες, μαμά, συγγνώμη. Εντάξει, σε είδε. Καλά, φιλάκια, εντάξει. Γεια σας. Φιλάκια. Έλα, γεια. Λοιπόν. Τι έχουμε, δηλαδή ένα λεπτό να αργήσω, την καταστροφή σε αυτό το σπίτι, ότι κάτι μου έχει συμβεί. Συμβαίνουν αυτά, Κατερίνα, συμβαίνουν. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι όλη η υγρασία έχει εξατμιστεί. Μπαπ, κλείνουμε τελείως το μάτι μας. Μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα σουρωτήρι και να αφήσουμε να στραγγίξουμε ακόμα περισσότερη υγρασία. Εννοείται ότι αυτή η γέμιση μπορούμε να τη βάλουμε, Κατερίνα μου, και σε άλλα ζυμαρικά. Μπορούμε να βάλουμε και κανελόνια. Ωραία. Έτσι, δεν θέλω να μείνετε μόνο σε αυτά τα ζυμαρικά. Θέλω να παίξετε λίγο με τη συνταγή, να την κάνετε δική σας. Και να σου πω κάτι, και απλή σπαγκέτι θα ήταν ωραίο σε αυτή τη συνταγή. Βέβαια, εννοείται. Αλλά εντάξει, τα κουσίλια είναι πολύ εντυπωσιακά για τα παιδάκια. Πολύ σημαντικό εδώ που είμαστε. Καλή επιτυχία. Σωστά. Σήμερα αρχίζουν λοιπόν οι πανελλαδικές εξετάσεις και στα γενικά λύκεια. Παιδιά, καλή επιτυχία, ψυχραιμία. Όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη θέση. Και σας είπα κάτι πολύ σημαντικό χθες. Και το λέω τώρα που είναι και ο Γιώργος, που ο Γιώργος είναι ένας εξαιρετικός σεφ. Για τους γονείς πιο πολύ. Μπορεί κάποιοι από εσάς να μην είναι να γίνετε γιατροί, δικηγόροι, να μπείτε στο καλύτερο πανεπιστήμιο. Μπορεί να έχετε έφεση κάπου αλλού. Να είστε καλλιτέχνες, να είστε σεφ, οτιδήποτε. Έχεις δίκιο. Εντάξει, μην τα πιέζετε τα παιδιά. Εννοείται πάντα με σύνεση και με καθαρό μυαλό θα δώσω τον καλύτερο του εαυτό. Αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος, δεν είναι τη ζωή μας από ένα γραπτό. Πολύ αυτό σωστό. Θέλω να πω. Και καλή επιτυχία και να τρώτε καλά τώρα. Γιατί χρειάζεται τροφή και για το στόμαχο αλλά και για το μυαλό. Πολύ σωστά. Και ψάρι και σοκολάτα, ωμέγα 3 και ενέργεια από τη σοκολάτα, έτσι. Είναι πολύ σωστά αυτά που είπες, Κατερίνα, γιατί όντως δεν κρίνεται όλη η ζωή από ένα γραπτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και το λέω ένας άνθρωπος που εκείνη την περίοδο είχα περάσει από πάρα πολλά ψυχοσωματικά και μου έχουν μείνει και πολλά αρμονικά ακόμα και τώρα. Δηλαδή, ήμουν η χρονιά με τα 13 μαθήματα. Τώρα είναι πιο λίγα, είναι ξανά νομίζω 4-5. Και είχα τρελαθεί, δηλαδή είχα φτάσει σε σημείο να αρρωστήσω. Όχι, παιδιά, να είστε γεροί, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η υγειά μας είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί εγώ δεν διάβαζα τις Πανελλήνιες και έγινα μάγειρας. Αλλά πολύ πετυχημένος. Εντάξει. Και εγώ που διάβαζα και ήμουν άριστη και μπήκα στο Πανεπιστήμιο για να παρουσιάστηκα. Για να σας πω κάτι. Ο μπάς μου ήθελε να γίνει δικηγόρος, ακόμα το έχει καημό. Υπήρχε μάθημα που πήγαινα και ρώταγα τι έδινα. Γιατί, ας σου πω κάτι, με είχε καταστήσει ο Παπακαλιάτης, ρε φίλε. Έβλεπα Παπακαλιάτη και είχα κολλήσει με αυτή τη σειρά. Λοιπόν, πάμε. Αδειάζουμε το σπανάκι, όπως βλέπετε έχει κρυώσει κιόλας. Καλό θα ήταν να το αφήσουμε λίγο να κρυώσει το σπανάκι, γιατί όταν θα βάλουμε τα τυριά, δεν θέλουμε έτσι να ζεσταθούν, γιατί θα βγάλουν όλοι τους την υγρασία, Κατερίνα μου. Οπότε λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε αδειάσει μέσα στον μπολ μας το σπανάκι. Θα πάρω τώρα μία σκελίδα σκόρδο, Κατερινάκι μου, μόνο μία. Μπορείτε και να μην βάλετε καθόλου, αλλά επειδή θα μαγειρευτεί η σκελίδα, δεν θα το καταλάβουμε στη γεύση. Απλά ξέρεις, θα μας δώσει έτσι ένα boost. Πολύ ωραία. Αδειάζουμε λοιπόν μέσα και το σκορδάκι μας και προσθέτω τώρα αυτό. Πάμε να το κάνουμε πιο καλοκαιρινό. Λίγο γιαούρτι στραγγιστό μέσα, το οποίο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, έτσι, οπότε είναι πολύ υγιεινό το γιαουρτάκι μας. Φυσικά θα βάλουμε μέσα μοσχοκάριδο τριμμένο, λίγο, όχι πάρα πολύ, ίσα ίσα για μια ελαφριά επίγευση. Κατερίνα μου, να ξέρεις, αυτή η συνταγή έχει πολλά παιχνίδια με τις γεύσεις. Πολύ ωραία. Εκεί που το τρως στο τέλος θα σου σκάει και λίγο το λεμονάκι, που αυτό είναι το καλύτερο. Και δεν είναι ανάγκη να πείτε στα παιδιά ότι έχει μέσα σπανάκι. Ζυμαρικά. Δώσε να τα φάνε, θα ενθουσιαστούν. Εννοείται. Ρικότα βάζουμε τώρα. Ρικότα τώρα. Και νομίζω ότι είναι και άπαχο τυρί η ρικότα σχετικά με τα υπόλοιπα. Παίξε με. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μ' αρέσει πολύ. Πολύ δυνατή. Η ρικότα όντως είναι για τη διατροφή. Ναι. Είναι ό,τι πρέπει. Καλύτερο. Πάμε τώρα να πάρουμε το ξύσμα από 2 λεμόνια. Μπορούμε να βάλουμε, άμα θέλουμε, και το χυμό. Προσοχή, δεν παίρνουμε το λευκό σημείο από τα λεμόνια μας, γιατί είναι πικρό. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έτσι. Ξαναλέω τώρα για σε όσους δεν το κατάλαβαν καλά, τις αχιβάδες μπορείτε να τις βράσετε και λιγότερο. Έτσι, 10 λεπτάκια, γιατί θα είναι και ακόμα πιο νόστιμες. Όσο λιγότερο βράζουμε τα ζυμαρικά, τόσο πιο νόστιμα είναι, γιατί κρατάνε μέσα το άμυλό τους. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Εντάξει, δεν είπα να το φάτε αλτέντε και να, όπως οι Ιταλοί. Απλά 2 λεπτάκια από ό,τι γράφει η συσκευασία είναι μια χαρά. Οπότε,
Βάλαμε μέσα και το ξύσμα λεμονιού και θα προσθέσουμε αλατάκι, όχι πάρα πολύ έτσι για τη γεύση, και πιπεράκι. Είμαστε πολύ καλά και ανακατεύουμε. Αυτή είναι η γέμισή μας, Κατερίνα μου. Τόσο απλή, ούτε αυγά μέσα, ούτε τίποτα. Απλά πραγματάκια για να μπορούν να το κάνουν μαζί. Το αυγό λίγο βαραίνει τις καλοκαιρινές συνταγές, νομίζω. Εγώ το αποφεύγω. Εγώ εννοώ να το παραγγέλνω, όχι. Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κατερίνα μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Θα πάρω ένα πυρήμαγο σκεύος. Έχω προθερμάνει το φούρνο ήδη στους 180 βαθμούς στον αέρα. Βλέπετε εδώ πέρα έχω χυμό ντομάτας. Θα ρίξω μέσα στο σκεύος. Μπορούμε να βάλουμε και πελτέ, ή θα είναι πολύ βαρύ. Όχι, θα είναι πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Μπορούμε να βάλουμε τριμμένη ντοματούλα. Ωραία. Απλά θα προσθέσουμε λίγο ζάχαρη. Πάμε τώρα να γεμίσουμε τα ζυμαρικά, που είναι δύο οι τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι με ένα κουταλάκι, Κατερίνα μου, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να γεμίζουμε τα κοχύλια μας. Αλλά μπορούμε να βάλουμε τη γέμιση μέσα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής, τώρα όπως θα το κάνω αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, σαν χρόνια. Δεν θα μου. Να μου λες αγάπη. Σ' αγαπώ. Είναι το κλασικό, ρε παιδί μου, όταν που προσπαθείς να πιαστείς από την τελευταία συλλαβή. Ναι, ναι, μα τώρα αγάπη μου. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχω βάλει τη μισή ποσότητα του χυμού ντομάτα, στην άλλη μισή την αφήνω δίπλα για να τη βλέπετε. Θα κάνω μια τρυπούλα και θα πάρω τώρα ένα κοχύλι και σιγά σιγά θα το ξεκινήσω και θα το γεμίσω. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγεις τα μεγάλα κοχύλια. Ακριβώς, και όχι τις αχιβάδες. Βλέπεις, Κατερίνα μου, πόσο αρκετή ποσότητα κρατάει μέσα. Ξέρεις ποια ζυμαρικά είναι το κόλλημά μου όταν ήμουν παιδί, αλλά πια δεν τα βρίσκω στην Ελλάδα. Στρουμφάκια. Παλιά υπήρχαν, η μαμά μου μας έκανε πολύ συχνά. Στρουμφάκια, βεβαίως. Είχε... Στρουμφάκια, ναι. Πραγματικά. Και έψαχνα να βρω τη στρουμφίτα πάντα. Παιδιά, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Υπάρχουν ακόμα. Έλα, ρε Δημήτρη, αλήθεια. Η μαμά μου μας έπαιρνε όταν ήμασταν παιδιά. Στρουμφάκια. Ναι. Αμά. Ναι. Δεν ήξερα εγώ αυτό. Λοιπόν, τοποθετούμε το κάθε. Βλέπεις τι ωραία εικόνα είναι, ρε παιδιά. Τοποθετούμε το κάθε κοχύλι το ένα δίπλα στο άλλο. Πάμε να κάνουμε κι άλλο ένα. Βλέπετε, και με κουτάλι γίνεται μια χαρά. Μην μου πείτε ότι δεν έχω σακούλα ζαχαροπλαστικής, δεν το κάνω. Με το κουταλάκι γεμίζει τέλεια. Λοιπόν, τώρα για να δώσουμε ακόμα πιο ωραία υφή στο φαγητό μας, θα πάρουμε, κοιτάξτε εδώ, λίγο ψωμάκι, το οποίο είναι, έχω πάρει ψωμί του τόσο και το έχω θερματίσει. Μπορείτε να πάρετε και ένα μπαγιάτικο ψωμί, το οποίο εξεραθεί και να το τρίψετε. Θα βάλω από πάνω το ψωμάκι, παρμεζάνα και φυσικά το αγαπημένο μυρωδικό, το έχετε μάθει όλοι πλέον που δεν είναι άλλο το θυμάρι. Τέλεια. Κατερίνα μου, πασπαλίζουμε και με λίγο θυμαράκι, γεμίζουμε το σκεύος και ψήνουμε με αλουμινόχαρτο για 40 λεπτά, έτσι, στους 180 βαθμούς στον αέρα. Το τελευταίο δεκάλεπτο βγάζουμε το αλουμινόχαρτο, συνεχίζουμε το μαγείρεμα και έχετε αυτά τα πολύ ωραία ζυμαρικά αμερικότα.